αλλά θα δώσουμε τώρα μία νότα αισιοδοξίας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα κορίτσια του Απόλλωνα της ομάδας Βόλεϊ που κατάφεραν μια ιστορική πρόκριση. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον προπονητή της ομάδας Βόλεϊ του Απόλλωνα της Πάτρας, τον κύριο Χρήστο Καράβολα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και την Χαρά Σπυροπούλου, η οποία είναι παίκτρια των Αιανίδων του Απόλλωνα της Πάτρας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, εμείς πραγματικά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, για την ιστορική αυτή πρόκριση. Και συγχαρητήρια γιατί βλέποντας και τα σχόλια και τη χαρά και άλλων ομάδων στην περιοχή της Αχαΐας για την πρόκριση αυτή, πραγματικά καταφέρετε να ενώσετε για άλλη μια φορά τον αθλητισμό στην Πάτρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Καράβολα, πολύ να ξεκινήσουμε σημαντικό, από εσάς. Πολύ σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και ευελπιστώ να υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Χαρά, πώς αισθάνεσαι? Καταρχήν να πούμε λίγο στους τηλεθεατές ότι η πρόκριση ήρθε την περασμένη Κυριακή. Ναι, ναι. Πες μας λίγο. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη, γιατί όλο αυτό που ήρθε μέσα από σκληρή προπόνηση και είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα και φάνηκε αυτό στο γήπεδο και μας το είπαν και οι αθηναίκες ομάδες και οι προπονητές τους, οπότε είμαι συγκινημένη, όχι απλά χαρούμενη για αυτό που καταφέραμε. Μάλιστα. Μια σκληρή σεζόν, κύριε Μια πολύ δύσκολη Καράβολα. Σεζόν. Μια πολύ δύσκολη σεζόν. Αξίζει να πούμε ότι η Χαρά το καλοκαίρι πέρσι δοκιμάστηκε στον Ολυμπιακό για να φύγει. Ναι. Η Πασαδόρος μας δοκιμάστηκε από άλλη ομάδα για να φύγει. Ευτυχώς τις πείσαμε. Μείνανε στην ομάδα. Αγαπήσανε την ομάδα. Ανεβάσαμε παιδιά από τις Παγκορασίδες, οι οποίες δεν τις πίστευε κανένας. Ενσωματωθήκανε πολύ καλά στην ομάδα και όλες μαζί με σκληρή δουλειά. Βέβαια, έχουμε και φοβερές εγκαταστάσεις στον Απόλλωνα, έτσι, ναι. Μην το κρύβουμε αυτό. Έχουμε τρία γήπεδα. Το ένα γήπεδο είναι αποκλειστικά για βόλεϊ. Έχουμε το γυμναστήριό μας. Άρα υπάρχει και η υποδομή, υπάρχει έτσι, που βοηθάει πάρα πολύ. Ο κύριος Κατσαίτης μας βοήθησε σε όλα στα πάντα, δηλαδή σε μπάλες, σε εξοπλισμό. Είχαμε ό,τι θέλαμε. Ο κύριος Σομπρού μας έλυνε πολλά προβλήματα οικονομικής φύσεως, βέβαια. Που αυτά, ξέρετε, πάντοτε χρειάζονται. Βεβαίως. Και όλα αυτά λειτουργήσανε για να καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το βόλεϊ? Από το δημοτικό, πέμπτη. Από πέμπτη. Μάλιστα. Δημοτικό. Είσαι από την Πάτρα, έτσι ζεις εδώ, σπουδάζεις, ναι, ναι, εδώ τώρα στο Πανεπιστήμιο, ναι, ναι. Οικονομικά. Ναι, 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 οικονομικά. Πού ξεκίνησες? Τον αθλητισμό. Ναι. Στη Νέα είχα πρώτο ξεκινήσει. Ναι. Μετά έφυγα... Άλλη μια ιστορική ομάδα, ναι, έτσι, και στο βόλεϊ. Μετά έφυγα και είχα πάει στον Έολο, στην Ιλικία. Και μετά, στην ηλικία 14, τρίτη γυμνασίου, ο coach με ζήτησε τον Απόλλωνα και φυσικά δεν υπήρχε πιθανότητα να μην πάω. Διέκρινα το ταλέντο της. Ναι. Διέκρινα το ταλέντο της. Ευχαριστούμε βέβαια και τις ομάδες τις άλλες που βοήθησαν, γιατί όλοι βάλαν το λιθαράκι τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την Ολυμπιάδα, γιατί μας παραχωρήσανε φέτος και δύο ταλαντούχες παίκτηρες, την Γωγό την Αγγελοπούλου και την Αθηνά την Αγγελοπούλου. Άρα έγινε μια σύμπραξη. Έγινε, φυσικά. Εμείς τους βοηθήσαμε περισσότερο στο αντρικό βόλεϊ στην Ολυμπιάδα. Έγινε μια σύμπραξη. Πάλι η Παναχαϊκή μας βοήθησε με την Σουβαλιώτη. Εμείς δώσαμε δύο κεντρικές, οι οποίες αυτές βοηθήσαν στο γυναικείο τμήμα και αυτός μας βοήθησε μέσα στις υποδομές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ήδη υπάρχει μια ήδη συνεργασία. Υπάρχει άρα συνεργασία. Είναι επιτυχία όλων των σωματείων. Μπράβο. Γι' αυτό το αναφέρω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι κρίμα να πω ότι είναι αποκλειστικά δικά μας η επιτυχία αυτή. Γι' αυτό και είχαμε και αυτή την αποδοχή. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι να δουλεύετε με γυναίκες, κύριε Καράβολα? Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρουμε πάρα νομίζω, πολύ καλά. Νομίζω, όχι να το... Έχω βρει το κουμπί τους. Νομίζω ότι έχω βρει το κουμπί τους. Δηλαδή, είμαι 15 χρόνια στον Απόλλωνα, είμαι στο γυναικείο τμήμα. Πιστεύω ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά, από την εμπιστοσύνη που έχω αποκτήσει από τις αθλήτριες, είμαι λίγο σκληρός, αλλά πιστεύω ότι αυτό το εκτιμάνε τα παιδιά. Μάλιστα. Χαρά, για πες μας εσύ. Εντάξει, είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχω εγώ, που είχα εγώ, που έχουν περάσει. Έχει καταφέρει να σας δέσει, ναι, σαν, ναι, ομάδα. Εννοείται, εννοείται. Είμαστε, όπως είπα και πριν, πολύ δεμένοι σαν ομάδα φέτος. Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα, ναι, έτσι. Πιστεύω ότι είμαι δίκαιος. Μπορεί να είμαι σκληρός, αλλά είμαι δίκαιος.
Και αυτό το αναγνωρίζουν τα παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνουν τη διαφορά αυτό που λέω δίκαιος. Μάλιστα. Και μας δείχνουν εμπιστοσύνη. Για πείτε μας τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις προπονήσεις τώρα λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό και δεν μπορείτε να κάνετε προπόνηση. Έτσι, σε αντίθεση τώρα με τις άλλες ομάδες που συμμετέχουν και αυτές στο Final Four, τι θα κάνετε γι' αυτό? Θα υπάρχει κάποια ειδική μέρα? Κοιτάξτε, ο Απόλλωνας έχει μεριμνήσει και έχει στείλει ήδη ένα έγγραφο στην ΕΟΠΕ να ζητήσουμε μια αναβολή μιας εβδομάδας, να πάει μια εβδομάδα περαιτέρω το τουρνουά. Είναι λίγο δύσκολο. Εμείς θα κοιτάξουμε αυτή τη εβδομάδα να δουλέψουμε σε φυσική κατάσταση περισσότερο, όχι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί λαμβάνουμε μέτρα και εμείς. Δεν θέλουμε να μας τύχει. Απαγορεύεται, δεν έχουν απαγορευτεί οι αθλητικές δραστηριότητες έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, γιατί θα το έχουμε και εδώ άρρωση η συνείδησή μας. Θα κοιτάξουμε να δουλέψουμε λίγο στη φυσική κατάσταση και την άλλη εβδομάδα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ως πατρινή που μας κάνατε περήφανους για άλλη μια φορά. Ο αθλητισμός, νομίζω, στον ομό Αχαΐας και στην Πάτρα έχει να επιδείξει πολλά. Αυτή τη φορά είναι οι Ανιανίδες του Απόλλωνα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες σας. Έτσι, να μεταφέρετε πολύ, τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας.